1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας με τον αριθμό των νέων μολύσεων να εκτοξεύεται. Το τελευταίο 24ωρο κατεγράφησαν 6.709 κρούσματα, 434 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι, ενώ 59 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Όσοι δεν θωρακίζονται από το εμβόλιο θα πρέπει να ελέγχονται. Τους ζητώ να εμβολιαστούν αύριο, είπε σήμερα από το βήμα της Βουλής στην αρχή της ομιλίας του Πρωθυπουργός για τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, σχολίασε πως οι σχετικές ανακοινώσεις προσαρμόζουν τη ζωή μας σε μια νέα πραγματικότητα που υπηρετούν τρεις αρχές. Η οικονομία και η κοινωνία δεν θα ξανακλείσουν. Οι εμβολιασμένοι δεν θα χάσουν τα δικαιώματά τους. Όσοι δεν θωρακίζονται από το εμβόλιο θα πρέπει να ελέγχονται περισσότερο. Την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για την τρίτη δόση για όλους τους ενήλικες άνω των 18 ετών που έχουν συμπληρώσει 6 μήνες από τον εμβολιασμό τους. Την σημαντικότητα του να σπεύσουν οι πολίτες να εμβολιαστούν με την τρίτη δόση, διότι τους θωρακίζει, επισημαίνει και ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Από το Σάββατο 6 του Νοέμβρη, η είσοδος για τους ανεμβολίαστους σε εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, κομμωτήρια, εξωτερικούς χώρους εστίασης θα γίνεται μόνο με αρνητικό εργαστηριακό τεστ. Εξαιρούνται τα καταστήματα τροφίμων, τα φαρμακεία και οι χώροι λατρείας. Οι εργαζόμενοι σε όλους τους τομείς θα πρέπει να κάνουν 2 rapid test την εβδομάδα αντί για ένα που ίσχυε μέχρι τώρα. Οι έλεγχοι των πιστοποιητικών εμβολιασμών στους μεικτούς χώρους εστίασης αυστηροποιούνται, ενώ διπλασιάζονται οι ποινές που ξεκινούν από 5.000 ευρώ έως 15 ημέρες λουκέτο. Ένας δύσκολος χειμώνας περιμένει τις επιχειρήσεις της εστίασης με τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, επισημαίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, σημειώνοντας ότι αναμφισβήτητα μειώνουν τη δυνατότητα πρόσβασης των πελατών στους χώρους εστίασης, καθώς ο ένας στους δύο Έλληνες είναι ανεμβολίαστος και παράλληλα δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην επιβίωση των επιχειρήσεων. Στην πραγματικότητα, η εστίαση μπαίνει ξανά σε ένα πολύμηνο άτυπο lockdown, αναφέρεται ενδεικτικά. 59 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Κρήτης σήμερα Τετάρτη 3 του Νοέμβρη. Από αυτούς οι 49 στις κλινικές COVID, ήταν 47 και 10 στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ήταν 10 χθες, εκ των οποίων 7 έχουν διασωληνωθεί. Αναφορικά με τα κρούσματα, χθες στην Κρήτη είχαμε 193 νέες μολύνσεις, 90 στο Ηράκλειο, 28 στο Λασίθι, 26 στο Ρέθυμνο και 49 στα Χανιά. Η ιδιαίτερη ικανοποιητική εικόνα στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπως ο προϊστάμενός της Μανώλης Μπελαδάκης, λέει στον 984. Χθες 2 Νοεμβρίου τα κρούσματα ήταν μόλις 3 στη μαθητική κοινότητα, επί συνόλου 27.000 μαθητών και εκπαιδευτικών. Αναφορικά με τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας edupass.gov.gr για τους γονείς των μαθητών, είπε ότι μέσω αυτής υπάρχει πλήρης ενημέρωση για την υγεία μαθητών, εκπαιδευτικών, επισκεπτών. Για τις εξωσχολικές δραστηριότητες των μαθητών απαιτείται η έκδοση του απαραίτητου πιστοποιητικού. Την ελπίδα ότι στην πανδημία σύντομα θα έχουμε διανύσει το 60% της διαδρομής, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί όμως ότι θα πρέπει να σκαρφαλώσουμε σε ένα άλλο βουνό που θα βρεθεί απροσδόκητα μπροστά μας, εξέφρασε μιλώντας στον ελβετικό τύπο η επικεφαλής επιστήμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η Σούμια Ασουιμινάθαν. Κάλεσε τις πλούσιες χώρες να αποφύγουν την εκτεταμένη χορήγηση ενισχυτικών δόσεων εμβολίων και ανταυτού να διασφαλίσουν ότι οι φτωχότερες μπορούν να εμβολιάσουν τον πληθυσμό τους, απέχοντας από ένα εθνικισμό εμβολιασμό. Στο ερώτημα αν η πανδημία θα τελειώσει σύντομα, είπε πως θα ήταν πρόωρο να λεχθεί κάτι τέτοιο, καθώς υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά άγνωστα σημεία που πρέπει να ερευνηθούν, κυρίως η απροσδόκητη εμφάνιση νέων παραλλαγών του ιού. Σε απόγνωση δεκάδες πληγέντες από τους σεισμούς στους Δήμους Μηνώα, Πεδιάδος, Αρχανών, Αστερουσίων, καθώς η υποβολή δήλωση στην πλατφόρμα arogi.gov.gr εξελίσσεται σε μια περίπλοκη διαδικασία που τους στερεί τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις ζημιές που έχουν να αποκαταστήσουν, συγγνώμη, τις ζημιές που έχουν υποστεί στα κτίρια ιδιοκτησίας τους. Απουσία γραφείου αντιμετώπισης αποκατάστασης φυσικών καταστροφών που δεν έχει φροντίσει η πολιτεία να λειτουργήσει στην περιοχή από την αρχή.
Οι πληγέντες με τις ημερομηνίες να τρέχουν επιχειρούν μάταια να παρακάψουν τη γραφειοκρατία στοχεία έλλειψη πρόνοιας, όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, για να προχωρήσουν τη ζωή τους. Έχουμε ζητήσει αρκετές φορές να υπάρξει μέρημνα με την απλούστευση και τάχιστη επεξεργασία των δηλώσεων των πληγέντων, καθώς ο χρόνος για αυτούς μετρά διαφορετικά, όπως επίσης και με την απαλήφη της γραφειοκρατίας, είπε μεταξύ άλλων στον 1984 ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και πρώην πρόεδρος των Φοροτεχνικών, Παύλος Μπαριτάκης. Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση του βουλευτή Βασίλη Κιγκέρογλου με τον Υπουργό Οικονομικών για τις δυσλειτουργίες και αστοχίες που προκύπτουν είναι τη Δευτέρα, με τον ίδιο το βουλευτή να λέει στον 1984 πως είναι αποφασισμένος να πάει και στον Πρωθυπουργό, καθώς η υπογραφή του πολυοδομικού σχεδιασμού για την ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου καθυστερεί αδικαιολόγητα. Τα παραπάνω μεταφέρει στη Βουλή και ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης, που αναμένει απαντήσεις από τον Υπουργό Οικονομικών από το βήμα της Βουλής, σημειώνοντας ότι η ίδρυση του Γραφείου Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών έχει κατατεθεί από την 1η του Οκτώβρη δημόσια και μέσα από την εκπομπή του Γιώργου Σαχίνη από το Αρκαλοχώρι. Παραδόθηκαν χθες στους σεισμόπληκτους πολίτες του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος στο Αρκαλοχώρι οι πρώτοι οικίσκοι, στους οποίους θα μείνουν οι πρώτες πολυμελείς οικογένειες που επιλέχθηκαν με βάση τα κοινωνικά κριτήρια τα οποία ορίστηκαν ευθύς εξ αρχής από το Υπουργείο Υποδομών και το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Την ίδια ώρα αναμένεται να φτάσουν και να τοποθετηθούν ακόμα 20 οικίσκοι, με τη ροή να συνεχίζεται και την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε και έχει προγραμματιστεί να καταφθάσουν από το Υπουργείο Υποδομών άλλοι 20. Ημέρα πανελλαδικής δράσης σήμερα Τετάρτη για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, με θέμα την ανάκληση των αναστολών εργασίας για τους ανεμβολίες τους υγειονομικούς. Το μεσημέρι έγινε η συγκέντρωση αλληλεγγύη στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Τραγικές οι συνέπειες των αναστολών στη λειτουργία του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του και ο Σύλλογος των Εργαζομένων, καθώς το προσωπικό δεν έχει ενισχυθεί και οι κλινικές έχουν συγχωνευθεί. Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου καλεί όλους όσους επιθυμούν να εργαστούν κατά τη φετινή ηλιοκομική περίοδο στη συγκομιδή Ελαιοκάρπου να προσέρχονται στο Εργατικό Κέντρο ή να τηλεφωνούν στο 281-0-281-981 8 το πρωί με 8 το απόγευμα, ώστε να δηλώνουν την επιθυμία τους για εργασία. Ομόφωνα αντίθετο το Δημοτικό Συμβούλιο Οροπεδίου Λασιθίου στην απόφαση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή. Ο Δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης κατά τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου επισήμανε: οι θέσεις μας είναι γνωστές, ο τόπος μας χρειάζεται επενδύσεις, άλλο σίγουρα άλλου τύπου, που πρέπει να αφορούν όλους μας. Στόχος των επενδύσεων με κοινωνικό πρόσημο πρέπει να είναι ο τόπος, ο σύνολο, το περιβάλλον και οι άνθρωποι. Την αναγκαιότητα ενίσχυσης από την πλευρά της πολιτείας του Κοινοκομείου Ηρακλείου, καθώς και τη δημιουργία νέων στους Δήμους Χερσονήσου, Γαζίου, Γόρτινας, ζητάμε ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Εσωτερικών ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης, με την συνυπογραφή του αρμόδιου τομεάρχη Κώστα Ζαχαριάδη και των βουλευτών Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη και Νίκου Ιγουμενίδη. Εθελοντική αιμοδοσία στην Έλλη Καρνασσό σήμερα το απόγευμα, 4.30 με 7.30 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου. Διοργανώνεται από τον Αιματοκρίτη με τη στήριξη της Ενορίας του Αγίου Νικολάου, των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόδων Σχολείων της περιοχής. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιηθούν από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Τρεις είναι νεκροί σε λίγες ημέρες στους δρόμους της Κρήτης. Το πρωί, μοτοσυκλετιστής βρέθηκε νεκρός στη μέση του δρόμου στην παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου Λασιθίου, με κατεύθυνση προς Ίση στην θέση Τάρμαρος. Συνελήφθη, όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, ο οδηγός φορτηγού που φέρεται να εμπλέκεται στο δυστύχημα. Υπενθυμίζεται ότι νεκρός ανασύρθηκε χθες το μεσημέρι από γκρεμό περίπου 70 μέτρων, 84χρονος, κάτοικος του χωριού Ορεινό Ιεράπετρας, ο οποίος οδηγώντας το αγροτικό του αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχό του και τραυματίστηκε θανάσιμα. Την τελευταία του πνοή άφησε επίσης την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου και ο ένας εκ των τριών τραυματιών στο τροχαίο που σημειώθηκε στο δρόμο Ηρακλείου Μεσαράς στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας. Πρόκειται για ένα 82χρονο, ο οποίος επέβαινε στο ένα από τα δύο αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε το ίδιο απόγευμα. Ψηφίζεται αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο για την οδική ασφάλεια που περιλαμβάνει και την απόκτηση διπλώματος από τα 17. Την ίδια ώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας των Μεταφορών κλείει την Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει την ασφάλεια των νέων σε ηλικία οδηγών μέσω αλλαγών στο σύστημα έκδοσης αδειών οδήγησης, μεταξύ άλλων μέτρων, καθώς τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι οι νέοι χρήστες του δρόμου ηλικίας 15 έως 30 ετών αντιπροσωπεύουν το 1/4 όλων των θανάτων από τροχαίες συγκρούσεις.
Εγκληματική ολιγορία της Ελλάς σε περιστατικά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλει με επιστολή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ο βουλευτής Κρήτων Αρσένης. Εκατομμύρια άνθρωποι διαδηλώνουν το Σάββατο 6 Νοέμβρη για να ζητήσουν από τις κυβερνήσεις και τους ισχυρούς να πάρουν αληθινά μέτρα για την κλιματική κρίση στην 26η Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα στη Γλασκόβη. Έως και 216 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να μεταναστεύσουν μέχρι το 2050 εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, προειδοποιεί η νέα έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σύμφωνα με αυτή, αν δεν υπάρξει άμεση δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, σε 10 χρόνια θα έχουμε το φαινόμενο των hot spot κλιματικής μετανάστευσης. Οι κινητήριες δυνάμεις αυτών των μεταναστεύσεων, σύμφωνα με την έκθεση, θα είναι η λειψιδρία, η μείωση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. 19 οι νεκροί και 50 οι τραυματίες από εκρήξεις και πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο μεγαλύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο της Καμπούλ, όπως δήλωσε αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας των Ταλιμπάν. Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Μπαχτάρ, αυτόπτες μάρτυρας ανέφεραν πως μαχητές του Ισλαμικού κράτους εισέβαλαν στο νοσοκομείο και συγκρούστηκαν με δυνάμεις ασφαλείας. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. 6 αναμετρήσεις έχουν οριστεί σήμερα για την έναρξη του κυπέλου ΕΠΣΗ. Οι νέοι Μυρών θα αντιμετωπίσουν τον Κόρακα. Ο Μαραθώνας θα παίξει με το Δία. Η ΑΕΚ Κρητών θα υποδεχθεί τα Κανάρια. Ο Κόρυβος παίζει με τον Ηρακλή Νιπηδητού. Η Δόξα Ηρακλείου με τον Ζαρό και η Θέρισσος με τον Πόη. Με στόχο την ουσιαστική στήριξη των παιδιών που διαβιούν στις περιοχές του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, διοργανώνεται Camp Ποδοσφαίρου 20-21 Νοεμβρίου. Με την βοήθεια προπονητών όλων των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου για ηλικίες 6-7 χρονών στο γήπεδο Αρκελοχωρίου. Στόχος της δήμερης εκδήλωσης είναι η συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση των σχολικών επιτροπών του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, οι οποίες θα αναλάβουν με τη σειρά τους να ενισχύσουν όλα τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής που υπέστησαν ζημιές. 984. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, άνεμοι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις και θερμοκρασία στους 28 κοντά βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.